Τι πιο ωραίο πράγμα από το να είσαι μία τραγουδίστρια με σουξέ και μία γυναίκα με σουξέ επίσης. Η σημερινή μας καλεσμένη τα συνδυάζει και τα δύο με μεγάλη επιτυχία. Με αναμνήσεις και με όνειρα μπορεί να έχω γεμίσει το δωμάτιο που μένω. Τη μοναξιά κι αν δεν την ήρθισε κανείς, εγώ είμαι εδώ και να θυμάσαι περιμένω. Δέσποινα Βανδύ, καλώς ήρθες στο Megastar. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καθαρά λαϊκή τραγουδίστρια ή μπορεί να σε δούμε και να σε ακούσουμε τα επόμενα χρόνια και σε κάποιο άλλο ρεπερτόριο? Α, εγώ δεν με θεωρώ λαϊκή τραγουδίστρια, ξέρεις. Χαρτ. Θεωρώ ότι μ' αρέσουν τα καλά τραγούδια. Δηλαδή, αν αυτά είναι μοντέρνα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δέσποινα, έγινες δημοφιλής και αγαπητή με τον πρώτο σου κιόλας δίσκο. Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό που μένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο δίσκος έβγαλε σουξέ, όπως λέμε στη γλώσσα της δισκογραφίας, αρκετούς μήνες μετά από την κυκλοφορία του. Ναι. Παραλίγο αρκετά χρόνια θα λέγαμε. 1,5 χρόνο μετά. 1,5 χρόνο μετά έβγαλε το «Δεν υπάρχει τίποτα». Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα σαν ένα σου χάθη. Μέσα σε ένα βράδυ κάνε με ένα λιτροφό. Νομίζω ότι το «Δεν υπάρχει τίποτα», εγώ και ο κόσμος, κάναμε καλύτερη χημεία από ό,τι με τα άλλα τραγούδια. Στον δίσκο αυτό υπάρχουν κομμάτια σαν το «Δεν υπάρχει τίποτα», κομμάτια που δηλαδή αγαπάει πιο πολύ ο κόσμος γιατί τα χορεύει κτλ. Υπάρχουν όμως και πολύ ωραία τραγούδια, όπως το «Ζεμπέκικο», «Απόψε κλαίει και ο ουρανός» που έγραψε ο Τόν Κονταξάκης, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσένα η ψυχούλα σου πού βρίσκεται, σε τι είδους κομμάτια ταιριάζει περισσότερο? Α, καλά. Εμένα η ψυχή μου φυσικά στο «Απόψε κλαίει και ο ουρανός». Uh-huh. Δεν το συζητώ. Περισσότερο. Ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι που. Ο Τόνι και εγώ, αν θες, δίπλα του, κοντά του, βάλαμε πολύ ψυχή. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο που το γράψαμε. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα σαν την αγκαλιά σου και με τα φιλιά σου κάνε με ένα τρελαθό. Μελλοντικά σχέδια για τον επόμενο δίσκο σου έχεις ήδη κάνει? Έχω. Για πες μας τώρα. Γράφει μάλλον ο Τόνι Κονταξάκης. Έχουμε πολύ καλή χημεία με τον Τόνι. Mm-hmm. Το Χρήστο Νικολόπουλο. Αυτοί οι δύο μέχρι στιγμής είναι. Uh-huh. Δεν ξέρουμε αν θα προσθεθούν και κάποιοι άλλοι αργότερα. Πού σε απολαμβάνουμε φέτος το χειμώνα? Show Center. Show Center. Ναι. Με Ευρυδίκη. Mm-hmm. Πολύ Ευρυδίκη. Λίτσα Γιακούση, Άγγελο Διονυσίου και Χρήστο Νικολόπουλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Megastar. Σου έχω μια πολύ καλή σεζόν στο Show Center. Να και καλή επιτυχία με τον καινούργιο πια δίσκο. Σε ευχαριστώ.